Η κυρία Μενδώνη, ως υπουργός, μάλλον και ως υπουργός πολιτισμού, γιατί έχει δυστυχώς και σε αυτό αρνητική προϊστορία η κυρία Μενδώνη, έχει βαλθεί να γκρεμίσει, να μην χτιστεί καν το ανάκτορο του Οδυσσέα, να μην ξαναχτιστεί το ανάκτορο του Οδυσσέα στην Από το 2011 το πολεμάει. Το πολεμάει γιατί τότε ήταν επικεφαλής του ΚΑΣ, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Μα τι κόλλημα είναι αυτό. Εγώ δεν είπα ότι θα βρούμε τον Οδυσσέα μέσα, αλλά γίνονται ανασκαφές από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και εμπόδισε αυτές τις ανασκαφές. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και τι χωρίς... μνημονή είναι αυτό. Εδώ κοιτάξτε. Αυτός είναι. Της έχει κάνει ερώτηση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Θα το δούμε αμέσως. Και απάντησε ότι δεν υπάρχει, λέει. Θα δούμε την απάντηση, το ντοκουμέντο, γιατί είναι επίσημο έγγραφο. Βλέπουμε όμως τον αρχαιολογικό χώρο, τον υπαρκτό αρχαιολογικό χώρο. Μα πήγε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τι υπαρκτό. Εδώ πήγε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και έκανε ανασκαφές. Δεν τη σκάβανε, σκάβανε. Μα τι είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μπροστά στην κυρία Μενδώνη, ρε Σιγητή. Σωστό και αυτό, έχει δίκιο. Τι είναι μπροστά στην κυρία Μενδώνη, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το οποίο είπε, Γιώργο, την ερώτηση. Να τη δούμε λοιπόν την ερώτηση που είχε κατατεθεί στη Βουλή. Είναι η ερώτηση και μπροστά μας είναι η απάντηση. Η ερώτηση που είχε καταθέσει ο Κυριάκος Βελόπουλος και μπροστά είναι η απάντηση σε απάντηση της παριθμών τάδε ερώτησης του βουλευτή Κυριάκου Βελόπουλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες αρχές, σας γνωρίζουμε τα εξής. Τώρα εδώ είμαστε, μπλα μπλα μπλα. Σύμφωνα με την εφορία αρχαιοτήτων Κεφαλινίας και Ιθάκης, στην περιοχή δεν υπάρχει ανασκαμμένο ανακτορικό συγκρότημα, όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία. Σχετικά με το θέμα, αναμένονται δημοσιεύσεις της συστηματικής ανασκαφής που έλαβε χώρο στη συγκεκριμένη θέση με φορέα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Άρα δεν υπάρχει, πώς δεν υπάρχει, αφού έχει. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Λεκάκη, τον συνάδελφο και ερευνητή. Κύριε Λεκάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατάς σας. Είστε από εκείνους που έχετε ασχοληθεί εδώ και χρόνια με το θέμα, γνωρίζετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Το ερώτημα είναι γιατί... Υπάρχει ή δεν υπάρχει ανάκτορο. Γιατί η κυρία Υπουργός να μας πει ότι υπάρχει ανάκτορο, νομίζω ότι είναι βλαστημία να το λέμε. Γιατί η κυρία Υπουργός, κυρία Λεκάκη, λέει ότι δεν υπάρχει ανάκτορο και ακυρώνει και τις εργασίες και τις έρευνες και τις μελέτες και τις δημοσιεύσεις των αρχαιολόγων του Πανεπιστημίου Αθηνών επί 17 συναπτά χρόνια. Του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συγγνώμη, λοιπόν, ναι, του Ιωαννίνων, έχετε δίκιο. Ναι, λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, επειδή είμαι από τους ανθρώπους που παρακολουθούσαν την πορεία και την εξέλιξη των ερευνών, των αρχαιολογικών, γιατί είχα προσωπική σχέση με την ανασκαφέα, την αείμνηστη καθηγήτρια Λίτσα Κοντορλή, η οποία δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας για να απαντήσει. Αλλά τα πράγματα έχουν ξεκινήσει σοβαρά το 1994. Έτσι, άρα μετρά και το 2011 σταμάτησε, δηλαδή 17 χρόνια συνεχών ανασκαφών επίσημων από επίσημο φορέα, κρατικό φορέα, δημόσιο φορέα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Δεν είναι μια ανασκαφή ενός τυχαίου αρχαιολόγου. Το 2011, κύριε Λεκάκη, σταμάτησαν οι ανασκαφές όταν η κυρία Μενδώνη ήταν πρόεδρος στο ΚΑΣ τότε. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή προείδρευε όταν ήρθε το θέμα στο ΚΑΣ για τη συνέχιση ή όχι των ανασκαφών, σε ένα πολύ κομβικό σημείο για την ανασκαφή, θα σας πω ποιο είναι αυτό, προείδρευε και το ΚΑΣ συμβουλεύει τον εκάστοτε υπουργό, δεν αποφασίζει, αλλά η γνωμάτευση ήταν αρνητική, δηλαδή να σταματήσουν οι ανασκαφές. Με τι δικαιολογία? Λοιπόν, τις δικαιολογίες δεν μπορώ να τις ξέρω εγώ, γιατί τα πρακτικά του ΚΑΣ δεν έρχονται στη δημοσιότητα. Δεν φαίνονται στη δημοσιότητα. Παράξενο είναι αυτό. Γιατί λέτε ένα κομβικό σημείο είχαν φτάσει οι έρευνες? Τι ήταν αυτό το κομβικό σημείο? Λοιπόν, είπα να τα πάρω λίγο από την αρχή τα πράγματα. Όλοι λέγανε, όλοι μιλούσαν εκεί πέρα ότι είναι το ανάκτορο. Εδώ το λέγανε, κύριε Λεκάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, να πούμε, να το δείτε και εσείς το ξέρετε και οι τηλεθεατές, ότι είναι η επιστολή η οποία είχε σταλεί στην κυρία Μενδώνη από τον πρόεδρο της Ιθάκης. Και της τοπικής κοινότητας δημοτικής της Ιθάκης, σας υποβάλλουμε συνοπτική έκθεση του ανασκαφικού έργου στον Άγιο Αθανάσιο Σχολείο Μύρου Ιθάκης, την οποία συνέταξε ο αρχιτέκτον Δημήτριος Σκυριάννης, ειδικός συνεργάτης των καθηγητών αρχαιολόγων ανασκαφέων. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
την δημοσίευσα σήμερα εγώ αυτήν στο Αρχείο Πολιτισμού. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η κυρία Μενδώνη ξαναενημερώθηκε για την πορεία και τα ευρήματα των ανασκαφών αυτών. Ξανά, μήπως το είχε ξεχάσει δηλαδή από το 2011. Μήπως είχε ξεχάσει τι ακριβώς είχε συμβεί. Λίγο πριν πάει επισκεφθεί το νησί, όταν οι άνθρωποι καταλάβαν, και μιλάμε για τον καθήλυνα αρμόδιο σύλλογο του Δήμου, των ανθρώπων που ασχολούνται με τα αρχαία και τον πολιτισμό και τον τουρισμό στο νησί. Λοιπόν, προφανώς λοιπόν είδε την είδε την επιστολή, ή την πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων, ή θεώρησε... Μα κύριε Λεκάκη, το είδατε κι εσείς ότι η κυρία Μενδώνη, για να γίνουμε πολύ σαφείς, η κυρία Μενδώνη δέχτηκε ερώτηση από τον Κυριάκο Βελόπουλο στη Βουλή, συγκεκριμένη, στην οποία απάντησε, άρα δηλαδή έκανε όλες τις έρευνες μέσω των υπηρεσιών που θα έπρεπε υποτίθεται να έχει κάνει του Υπουργείου Πολιτισμού, και απάντησε ότι δεν υπάρχει ανάκτορο. Άρα τι δεν ήξερε και δεν γνώριζε κλπ. Είναι υπεύθυνη για την απάντησή της. Μάλιστα. Για την απάντηση αυτήν, η οποία είναι εξωφρενική και υποτιμητική για ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ναι. Υποτιμητική για συναδέλφους της, το ζεύγος Παπαδοπούλου, γιατί ήταν και ο κύριος Αθανάσιος Παπαδόπουλος μαζί με την αείμνηστη Λίτσα Κοντορλή, ναι. Και ήταν προσβλητική απέναντι και στην αρχαιολογική επιστήμη και στην επιστήμη που υπηρετεί, διότι οι ανακοινώσεις των ανασκαφέων έχουν δημοσιευθεί και σε επιστημονικά περιοδικά, τα οποία οφείλει να γνωρίζει και να συμβουλεύεται, αλλά επίσης έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις και σε διευθύνη συνέδρια. Μάλιστα. Άρα, αυτό λοιπόν, που σας ρώτησε ο Γιώργος Βλάχος, κύριε Λεκάκη, είπατε για κομβικό σημείο. Γιατί σταμάτησαν αυτό? Προχωρούσαν λοιπόν οι ανασκαφές. Το ανάκτορο είναι σε τρία άνδυρα, δηλαδή σε τρία επίπεδα. Βρέθηκε το πρώτο, το δεύτερο, και συνέχεια τα ευρήματα οδηγούσαν πως πράγματι πρόκειται για κάτι μεγάλο εκεί πέρα και όχι για μια απλή οικία ή για κάτι το οποίο μπορούσε να το προσπεράσει εύκολα. Βρέθηκε ένα νεκροταφείο του χώρου που προφανώς, μάλλον που σήμερα δεν το βλέπει κανείς, καταχώθηκε. Βρέθηκαν ευρήματα τα οποία είναι σε πολλές κούτες ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μετά από 17 χρόνια ανασκαφών, αλλά και πόσα χρόνια έχουν περάσει από το 2011, άλλα 10 χρόνια είναι ακόμα σε κούτες στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βαθέως, θέλω να πιστεύω ότι είναι εκεί, και δεν βγήκανε στο φως. Συγγνώμη. Και επίσης, παράλληλα, μ' ακούτε? Ναι, ναι, κύριε Λεκάκη, ναι. Και επίσης παράλληλα ήταν λίγο πριν βρεθεί και ανασκαφεί το τρίτο άνδυρο, δηλαδή το τρίτο Μάλιστα. επίπεδο του ανακτόρου. Αν μου επιτρέπετε, Ανδρέα Κατσαμπέλη. Έλα, Στέφανε, γιατί πρέπει... Κύριε Λεκάκη, μια ερώτηση από τον Στέφανο για να μπορέσουμε να... Όχι, εγώ θέλω... Δεν απάντησα όμως για το κομβικό σημείο. Πείτε μας. Είπατε ότι είχαν βρεθεί πράγματα, συγκεκριμένα. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν ήταν αυτό το κομβικό σημείο. Το κομβικό σημείο ήταν ότι πριν ανασκαφεί το τρίτο άνδυρο, δηλαδή το τρίτο επίπεδο, όπου είχε υψομετρική διαφορά 11,5 μέτρα από τα προηγούμενα και όπου ήταν το παλάτι της Πινελόπης, όπως ακριβώς το περιγράφει ο Όμηρος, που ανέβαινε με μια κλίμακα η οποία στένευε επάνω, γιατί εκεί πέρα βρέθηκε και το Χαλκουργείο αλλά και Λουτήρας, πράγματα που ανήκουν σε μια βασίλισσα. Εκεί πέρα ακριβώς όταν πια θα αποδεικνυόταν περίτρανα ότι πρόκειται για ένα ανακτορικό κέντρο και ακριβώς όπως το αποδίδει ο Όμηρος, εκεί λοιπόν σταμάτησαν οι ανασκαφές. Συγγνώμη, αλλά αυτό που πρέπει να δώσουμε έμφαση... Δεν θέλανε δύο λεπτά, Στέφανε, γιατί υπενήσετε κάτι σοβαρό, κύριε Λεκάκη. Τι το είπε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος το είπε. Ποιοι δεν θέλανε, κύριε Λεκάκη, ποιοι δεν θέλανε? Η Μενδώνη. Μα στο χέρι της Μενδώνη είναι τώρα αυτό. Των αρχαιολόγων. Δηλαδή, συγγνώμη, πριν μιλούσαμε, ρε παιδιά, συγγνώμη, μιλούσαμε με το Τέξας, όπου στο Τέξας έχουν μία πέτρα και την κάνουν αρχαιολογικό έκθεμα, τέλος πάντων, και πηγαίνουν εκεί πέρα χιλιάδες τουρίστες. Και εδώ πέρα μιλάμε για να καταλάβει ο κόσμος. Για να καταλάβει ο κόσμος, μας λέτε ότι... Για τη σημασία αυτού του ευρήματος. Όχι, γιατί σταμάτησαν οι ανασκαφές και από ποιους, με ποια σκοπιμότητα. Για να καταλάβει λοιπόν ο κόσμος ότι παγκόσμια στην αρχαιολογία, σε όλα τα παγκόσμια συνέδρια αρχαιολογίας που γίνονται σχετικά,
Το επόμενο σπουδαιότερο έβριμα μετά τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι το ανάκτορο του Οδυσσέως. Αυτό θέλω να μας πει, δηλαδή, κύριε Λεγάκη. Βέβαια. Το μεγαλύτερο αρχαιολογικό brand name στον κόσμο, παγκόσμια, σε όποιο σημείο του πλανήτη και να πας και πεις τις λέξεις Homer, Όμηρος ή Οδυσσέους, Οδυσσέας, τον ξέρουν όλοι. Όλοι. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γινόταν εάν γινόταν παγκοσμίως αποδεκτή και ενισχυόταν από το ελληνικό κράτος, το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και το τουρισμού που θέλουμε έσοδα σε αυτή τη χώρα, υποτίθεται, αν λέγαμε ότι το βρήκαμε και ελάτε να το δείτε. Προσκύνημα λοιπόν, θα γινόταν, κύριε Λεκάκη, προσκύνημα κανονικό θα γινόταν από όλο τον κόσμο. Όπως ακριβώς τα λέτε, η ανακοίνωση όμως έγινε από τους αρχαιολόγους το 2010 σε κεντρική πλατεία στο κέντρο του Βαθέως, της πρωτεύουσης της Ιθάκης, με όλο τον κόσμο εκεί πέρα και με αρχαιολόγους. Εκλήθησαν όλα τα κανάλια, αλλά δεν πήγε κανένα. Μόνο είχε έρθει ένα ιταλικό κανάλι, το RAI, το Sky το αγγλικό και κάποιο, νομίζω, ένα ελληνικό κανάλι ήταν, δεν θυμάμαι ποιο, τοπικό, που μετά το πήρε και το έδειξε ένα άλλο κανάλι στην Ελλάδα. Δεν πάλι θυμάμαι ποιο, αλλά πολύ λίγο. Θυμάμαι όμως, γιατί ήμουν εκεί πέρα, θυμάμαι όμως ότι το Sky News το αγγλικό το είχε μια εβδομάδα πρωτοσέλιδο, ότι βρέθηκε το ανάκτορο του Οδυσσέα. Και συγκεκριμένα, η ανακοίνωση εκείνη την ημέρα της ανασκαφέως, της αείμνησης, ήταν ότι με αυτό το έβριμα, με αυτή την ανακάλυψη, αυτή την ανακοίνωση, αυτή την σημαντική για την παγκόσμια αρχαιολογία ημέρα, ο Οδυσσέας πάβει πλέον να είναι ένα μυθικό πρόσωπο και περνάει στην ιστορία, γίνεται ιστορικό πρόσωπο. Αυτό είναι το σημαντικό. Μπράβο σας. Είναι μια τομή στα παγκόσμια πράγματα. Βέβαια, αυτό είναι. Όπως τα πάτε. Κύριε Λεκάκη, ως επίλογο θέλω να σας πω ότι ακούγοντας αυτές τις συγκλονιστικές λεπτομέρειες και αποκαλύψεις που μας κάνετε, ενημερώνομαι ότι αύριο θα κατατεθεί νέα ερώτηση στη Βουλή από τον Κυριάκο Βελόπουλο, με βάση και τα στοιχεία που μας μεταφέρατε μόλις τώρα. Άρα το θέμα δεν σταματά, ίσα-ίσα αρχίζει τώρα να παίρνει διαστάσεις. Κύριε Λεκάκη, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ακριβώς. Με πρώτη έχει ευκαιρία. Και άλλο μέλλον η υπόθεση. Θα τα δούμε, δεν σταματά, αρχίζει το θέμα.